Μαζί θα κουβεντιάσουμε πρακτικές οδηγίες. Θα πρέπει να είμαι και λίγο πιο σύντομος από το προγραμματισμένο, γιατί έχει περάσει η ώρα και έχετε κουραστεί. Αλλά θα επιμείνω ότι είναι πρακτικά πράγματα αυτά που θα κουβεντιάσουμε. Στην ουσία είναι πράγματα που αφορούν όλους μας. Όχι ως επαγγελματίες, πρώτα ως άτομα, μετά ως μέλη των οικογενειών μας, έτσι μπορεί να αφορά συγγενείς μας, μετά και ως επαγγελματίες, έτσι. Είναι αρκετές πληροφορίες, δεν απευθύνεται η ομιλία σε γιατρούς, δεν είναι ιατρικές γνώσεις, είναι ας το πούμε κλαϊκευμένη ιατρική και καθημερινά πράγματα σε απλή γλώσσα. Αυτή είναι η διαφάνεια που είμαστε υποχρεωμένοι οι γιατροί όταν μιλάμε να δείχνουμε, που λέει από πού τα παίρνουμε. Δηλαδή, μήπως είναι πληρωμένη η ομιλία που θα σας κάνω για να ξέρετε εσείς από πού είναι οι πηγές μου. Απλά να δηλώσω σε σχέση με το αντικείμενο, σύγκρουση συμφερόντων λέγεται αυτό πράγμα. Απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι μαζί με τον δάσκαλό μου, τον κύριο Παδόπουλο, ήμασταν για αρκετά χρόνια μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υγείας. Αφιλοκερδός. Έτσι, τζάμπα που λέγεται ο μάγκας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύντομο πλάνο της ομιλίας. Μπορείτε να το διαβάζετε όσο εγώ σας. Ώστε θα εξηγήσω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η πραγματικότητα στο δρόμο. Εμείς είμαστε έτσι στη μέση και παίζουμε μια παρτίδα σκάκι με κάθε ένα που βρίσκεται δίπλα μας. Δεν είναι η παρτίδα σκάκι με όλους, δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε σε μια σκακέρα με το βασιλιά, τον πύργο, τη βασίλισσα, αλλά κάθε αυτοκίνητο που βρίσκεται δίπλα μας, έτσι μπορεί να κάνει ανεξάρτητες κινήσεις και προσέξτε το επικίνδυνο ποιο είναι. Έχει σημασία αυτό για την όλη παρουσίαση. Αυτός εδώ δίπλα μας, δεν ξέρουμε, ή μπροστά μας ας πούμε, δεν θα κάνει κάθε φορά μία κίνηση, έτσι να κουνήσει το στρατιωτάκι τον πύργο. Μπορεί εκεί που βρίσκεται μπροστά μας να μειώσει ταχύτητα, να κάνει δεξιά γιατί είδε τα καρπούζια και να ανοίξει την πόρτα πάνω στη ροή που κατευθυνόμαστε εμείς. Οπότε όταν έχουμε γύρω μας 5 ή 6 αυτοκίνητα, έχουμε να παίξουμε ταυτόχρονα 5 παρτίδες σκάκι. Το σκάκι δεν είναι τυχαίο, είναι συμβολισμός και είναι και πραγματικό. Μαθαίνει την επόμενη κίνηση. Εγώ λέω σε μικρούς και μεγάλους και ειδικά στα σχολεία που κάνουμε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις με τον κύριο Παπαδόπουλο, αφήστε τα μαθηματικά και τις φυσικές, μάθετε στα παιδιά σκάκι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωσή τους. Δεν είναι θέμα γνώσης, είναι θέμα επιβίωσης, γιατί σε μαθαίνει την επόμενη κίνηση. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του αντιπάλου, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση δικιά σου. Και σε επίπεδο προσωπικής ζωής είναι τι συνέπειες έχει κάθε κίνηση που κάνεις εσύ. Επομένως, η λογική, η κουλτούρα έτσι, της κακέρας νομίζω ότι είναι καθοριστική και για το θέμα της οδήγησης, αλλά και το θέμα των επιλογών μας στη ζωή μας. Για να μην απογοητεύεις, δεν ξέρω τι γνωρίζετε για αυτό το θέμα που θα μιλήσουμε, ας πούμε, για το θέμα παθήσεις και οδήγηση, αλλά βλέπετε εδώ από επίσημα στοιχεία στην Νορβηγία, βέβαια πριν 20 χρόνια, ότι οι οικογενειακοί γιατροί πρέπει να εκπαιδευτούν στην αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης, γιατί οι επιδόσεις τους δεν είναι ικανοποιητικές. Δηλαδή, πρακτικώς ότι είναι άσχετοι για αυτό το θέμα. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει πολύ, όχι στη Φιλανδία, εγώ μιλάω για την Ελλάδα. Στη Φιλανδία δεν ξέρω πόσο έχουν προχωρήσει αρκετά και θα σας δείξω και στοιχεία παρακάτω. Αλλά οι Έλληνες γιατροί, να είστε σίγουροι, επειδή ασχολούμαστε με τον κύριο Παδόπουλο πάρα πολλά χρόνια, ξέρουν ελάχιστα πράγματα για αυτό το θέμα, παρότι γνωματεύουν για αυτά τα πράγματα έτσι και εξαρτάται από αυτούς η ζωή κάποιων ανθρώπων. Στόχος της εισήγησης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η εφαρμογή της νομοθεσίας στην Ελλάδα. Της νομοθεσίας που αφορά τις παθήσεις, τα νοσήματα και την οδήγηση. Εδώ θέλω να τονίσω ότι σκοπός δεν είναι η αφαίρεση των διπλωμάτων με εφαρμογή ισοπεδωτικών κριτηρίων αποκλεισμού. Έτσι, δεν έχουμε σκοπό να αφαιρούμε διπλώματα, να κόβουμε οδηγούς, να στέλνουμε οδηγούς στο σπίτι τους. Έτσι, αλλά σκοπός είναι να είναι ενήμεροι οι οδηγοί, είτε αυτοί είμαστε εμείς, είτε είναι οι συγγενείς μας, είτε είναι οι μαθητές μας, γιατί βλέπετε ότι στην πράξη θα αρχίσετε πάλι να έχετε μαθητές μεγάλης ηλικίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αν κάποια στιγμή εφαρμοστεί το θέμα της επανεξέτασης, έτσι θα γεμίσουν οι ώρες σας με μαθητές μεγάλης ηλικίας, τους οποίους εσείς θα πρέπει να ενημερώσετε για αυτά τα πράγματα. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου δεν είναι κατάλληλοι για να τους ενημερώσουν και δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν αυτό, την ώρα ενώ που εξετάζουν κάποιον.
Επομένως, σκοπός λοιπόν δεν είναι το να αφαιρείς διπλώματα, αλλά να πείθεις τον οδηγό να βελτιώσει την υγεία του και να προσαρμόσει την οδήγησή του έτσι στις δυνατότητές του, στην κατάσταση της υγείας του. Έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα ουσίας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όταν έχουμε μια πάθηση, έτσι αυτή θα οδηγήσει σε μια λειτουργική έκπτωση, δηλαδή κάποια λειτουργία θα υπολείπω. Αν έχω μια πάθηση στο μάτι, θα επηρεαστεί η όρασή μου. Και αυτό θα έχει συνέπεια έτσι στον τρόπο που οδηγώ. Επίσης, το πρόβλημα είναι που δεν ξέρουμε έτσι στην Ελλάδα, είναι τι πρέπει να κάνω όταν έχω ένα πρόβλημα. Πού θα πρέπει να απευθυνθώ, ποιος θα πρέπει να αποφασίσει για το πρόβλημά μου, πώς θα επανεξεταστώ. Και τέλος, που είναι το πιο σημαντικό, όπως και σε όλες τις συζητήσεις έχει τονιστεί, είναι ποια είναι η προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, ποια είναι η ευθύνη δικιά μου όταν διαπιστώσω ότι έχω ένα πρόβλημα. Τι πρέπει πάλι να κάνω. Γιατί είναι συγκεκριμένες αποφάσεις που θα δούμε παρακάτω, ή μάλλον ας το πούμε τώρα για να έχει έτσι και ενδιαφέρον η παρουσίαση. Ένα από τα τελευταία περιστατικά, σας λέω ένα πρακτικό πρόβλημα, είναι δηλαδή προηγούμενη εφημερία. Ηλικιωμένος άνθρωπος γύρω στα 75, δεν είναι πολύ ηλικιωμένος, έτσι. Έχει σημασία αυτό, αλλά με άνοια, έτσι, σε μέτριο επίπεδο. Έχει καταναλώσει αλκοόλ, οδηγεί με τη γυναίκα του, κινδυνεύει σε κάποια στιγμή να φύγει στον γκρεμό, γυρίζει το τιμόνι, πέφτει στην κολόνα. Η γυναίκα του φοράει τη ζώνη κάτω από τη μασχάλη γιατί την ενοχλεί, έτσι, χτυπάει στο ταμπλό και μας έρχεται με πολύ βαριά κάκωση στο θώρακα. Τελικά έχει σπάσει γύρω στα 4-5 πλευρά, ευτυχώς τη γλίτωσε. Απλά είναι ένα συμβάν από την τελευταία εφημερία. Υπάρχουν όμως ακόμα πιο σοβαρά πράγματα. Επαγγελματίας οδηγός έχει πολύ βαριά καρδιοπάθεια. Έχει σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια με βαριά συμπτωματολογία και η οδηγία με βάση τις διεθνείς οδηγίες είναι ότι πρέπει να βάλει απεινιδιστή. Όχι βηματοδότη, απεινιδιστή. Δηλαδή, τι είναι ο απεινιδιστής? Είναι ένα μηχάνημα που το φοράς, έτσι όταν έχεις κάποια πολύ σοβαρή καρδιοπάθεια, γιατί μπορεί να κάνεις μια σοβαρή αριθμία. Περισσότεροι άνθρωποι από αυτό πεθαίνουν, έτσι, από κάποια αριθμία στα καρδιολογικά νοσήματα. Έτσι, μια αριθμία και τι κάνει αυτό, όταν ανοιχνεύσει, είναι ένα κομπιούτερ πρακτικά, που όταν βρει την αριθμία, σου δίνει ρεύμα, σου κάνει ένα ηλεκτροσοκ και σου επαναφέρει το ρυθμό. Αυτό είναι ένα πανάκριβο μηχάνημα. Για να πιστούν οι κυβερνήσεις να πληρώσουν για αυτά τα μηχανήματα, έχουν δοθεί αγώνες σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, του παρέχει τη δυνατότητα να βάλει αυτό το μηχάνημα και να σώσει τη ζωή του. Τι γίνεται όμως? Επειδή είναι επαγγελματίας οδηγός, αν βάλει αυτό το μηχάνημα, καταθέτει το επαγγελματικό του δίπλωμα. Οπότε επιλέγει, έτσι, αυτό το ξέρω τον καρδιολόγο του, επιλέγει να μην βάλει το μηχάνημα, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, έτσι, ας πούμε, το οικογενειακό του περιβάλλον και τους άλλους οδηγούς, για να μην χάσει τη δυνατότητα να εργάζεται. Αυτό είναι γι' αυτό σας μιλάω για θέμα προσωπικής ευθύνης, είναι που είναι το όριο του επικίνδυνου, έτσι, του λογικού, και θα δούμε παρακάτω και άλλα τέτοια ζητήματα. Η οδήγηση, το ξέρετε όλοι, ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Απλά, ειδικά σε εσάς που ασχολείστε, συγγνώμη, που ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ αυτοματοποιημένο. Ωστόσο, να δούμε ποιες είναι, έτσι, πολύ σύντομα, από ιατρικής άποψης, οι απαραίτητες δεξιότητες για να μπορείς να οδηγήσεις. Το πρώτο είναι η αισθητηριακή λειτουργικότητα, δηλαδή να μπορείς να δέχεσαι τα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Μάτια, αυτιά, έτσι, θέμα ισορροπίας, είναι αυτά που δέχεσαι από το περιβάλλον. Αυτά που δέχεσαι, μετά πρέπει με τις γνωσιακές λειτουργίες να τα επεξεργαστείς. Τι χρειαζόμαστε γι' αυτό? Να είμαστε συγκεντρωμένοι, έτσι, να δουλεύει το μνημονικό μας, τόσο για σύντομα πράγματα όσο και για μακριά. Βραχία μνήμη, ας πούμε, να θυμάσαι τι έφαγε το μεσημέρι. Η μακρά μνήμη είναι να περιγράφεις τα παιδικά σου χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επηρεασμένη τη βραχία μνήμη, αλλά θυμούνται, ας πούμε, ενώ είναι ανοϊκοί, μπορείς να εννοηθείς μαζί σου, τι έκαναν παιδιά. Επίσης, έχει σημασία ο χρόνος αντίδρασης σε πολλαπλά και μεμονωμένα ερεθίσματα. Η οπτικοχωρική ικανότητα, δηλαδή να ελέγχεις τη θέση σου στο χώρο με βάση πληροφορίες από τα μάτια. Έτσι, να ξέρεις τις άκρες του αυτοκινήτου σου. Και επίσης η επεξεργασία των λοιπόν οπτικών πληροφοριών. Και όταν λοιπόν κάνει ο εγκέφαλός μας όλες αυτές τις πολύπλοκες δουλειές, τι γίνεται με τις κινητικές λειτουργίες? Θα πρέπει να εκτελέσει πράγματα, δηλαδή να έχουμε συντονισμό στις κινήσεις, έτσι, όχι άλλα να κάνει το χέρι, άλλα το πόδι. Έτσι, να συντονίσουμε τις κινήσεις, να έχουμε επιδεξιότητα, αδρή κινητικότητα, δηλαδή να μην καθυλωμένη η άρθρωσή μας,
δηλαδή να μπορούμε να έχει μια ευρύτητα για να μπορεί να λειτουργήσει, για να στρίψει το τιμόνι, για να βάλει την ταχύτητα αν χρειάζεται για να πατήσει το φρένο, να έχουμε ένα συγκεκριμένο εύρος κινήσεως που να μας επιτρέπει οδήγηση με ασφάλεια, αρκετή δύναμη για να πατήσουμε το φρένο και αρκετή ευκινησία, για παράδειγμα, να στρίψουμε, να κοιτάξουμε πίσω όταν κάνουμε παρκάρισμα. Αν και στην Ελλάδα δεν έχουμε μελέτες που να αποδεικνύουν έτσι το πόσο οι χρόνιες παθήσεις επηρεάζουν τα τροχαία ατυχήματα, απ' τη μια έχουμε την κοινή ιατρική λογική και απ' την άλλη έχουμε δεδομένα από άλλες χώρες που είναι πολύ προηγμένες σε αυτόν τον τομέα. Και τα δεδομένα αυτά λοιπόν και η λογική και τα στατιστικά δεδομένα μας έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι λειτουργικές επιπτώσεις ορισμένων παθήσεων οδηγούν σε μειωμένη ικανότητα οδήγησης και σε αύξηση των ατυχημάτων. Έτσι, δηλαδή όταν κάτι δεν δουλεύει καλά, σίγουρα επηρεάζεται η οδήγησή σου και αυτό προκαλεί ατυχήματα. Αλλά επειδή στην Ελλάδα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, πρέπει να δούμε αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Αυτό που σας είπα θεωρείται αυτονόητο, αλλά πρέπει να φανεί και από τις εργασίες. Έτσι, το πρώτο που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει σαφή συσχέτιση μεταξύ της άνοιας, της σοβαρής άνοιας. Η άνοια είναι όταν οι παππούδες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι κυρίως, τα χάνουν. Έτσι, αυτό εννοώ με άνοια. Πολλές φορές όμως αυτό, όπως είναι η νόσος Αλτσχάιμερ, ας πούμε, συμβαίνει και σε μικρότερες ηλικίες. Και αυτό λοιπόν, το να έχει κάποιος άνοια, να μην λειτουργεί δηλαδή καλά η μνήμη του και να είναι επηρεασμένη η συμπεριφορά του, αυτό σημαίνει άνοια. Δεν φτάνει μόνο να μην θυμάσαι αν κλείδωσε την πόρτα, αν άναψε το μάτι και πήρε φωτιά. Έτσι πρέπει να επηρεάζεται και η καθημερινή σου λειτουργικότητα, να επηρεάζεται η κινητικότητά σου, να είσαι αργός, να επηρεάζεται η προσοχή σου, να επηρεάζεται η συγκέντρωσή σου. Όλα αυτά που σας λένε χαρακτηριστικά της άνοιας και σας το αναφέρω σαν παράδειγμα γιατί είναι, ας πούμε, το νούμερο ένα που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να σας ξεκαθαρίσω ότι τα πράγματα στον κόσμο είναι λίγο, στον κόσμο ενός ανθρώπου, στους απλούς πολίτες, είναι λίγο μπερδεμένα. Συσχετίζουν πολλές φορές τη μεγάλη ηλικία με την άνοια. Αυτά δεν έχουν σχέση. Καμία, σας το λέω από τώρα και γι' αυτό θα δείτε ότι σε ξένες χώρες δεν υπάρχει ηλικία που καταθέτει το δίπλωμά σου, έτσι, ούτε το επαγγελματικό. Ο θείος μου, ας πούμε, στην Αυστραλία οδηγούσε μέχρι τα 78 ταξί, αλλά περνούσε ιατρική εξέταση, σοβαρή ιατρική εξέταση, έτσι, και χωρίς λαδώματα, μέχρι τα 78 κάθε 6 μήνες. Στο τέλος, κάθε 6 μήνες, έτσι, οδηγός ταξί. Στο εξωτερικό, καμία λοιπόν εργασία, δεν έχει αποδείξει ότι η ηλικία είναι παράγοντας που πρέπει να αφαιρείται το δίπλωμα. Έχουμε κάποια στοιχεία και θα σας δείξω και αμέσως μετά, έτσι, κάποια πράγματα, ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί να προκαλούν κάποια περισσότερα ατυχήματα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τη μεγάλη ηλικία, έχει σχέση με τις παθήσεις. Αυτό που γράφω ακριβώς από κάτω. Δηλαδή ότι οι ασθενείς με πολλαπλές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα. Επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι καθοριστικό. Αν δεν το προσέξει κάποιος, έτσι δεν πρόσεχε μέχρι τώρα, είναι λάθος, θα πάει λάθος όλη η ομιλία. Κάποιος που είναι μεγάλο σε ηλικία δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός οδηγός. Απλά τι γίνεται, το μπέρδεμα είναι ότι οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, και θα σας το δείξω παρακάτω με νούμερα, συνήθως έχουν πολλές παθήσεις. Και κάποιος που έχει πολλές παθήσεις μπορεί να μην είναι καλός οδηγός και να προκαλεί ατυχήματα. Αυτό δεν οφείλεται στη μεγάλη του ηλικία. Οφείλεται στο ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν καλά πάνω του. Μπορεί να μην λειτουργούν τα μάτια, η ακοή του, η κινητικότητά του, ο εγκέφαλός του. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε λοιπόν αυτά. Επομένως, μέχρι τώρα λοιπόν οι δύο πιο σοβαρές παθήσεις που έχουμε είναι η άνοια και γενικά διάφορες παθήσεις που προκαλούν έκπτωση λειτουργικότητα. Δείτε εδώ αυτό που σας λέω με νούμερα. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, αυξάνουν και οι παθήσεις. Εδώ είναι οι άνθρωποι που έχουν, κοιτάξτε πόσο πολλοί είναι, που έχουν πάνω από δύο νοσήματα. Βλέπετε, πάνω από τα 80 είναι πάρα πολύ αυτή. Αυτό δείχνει αυτή η στήλη. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει η ηλικία, και είναι και λογικό αυτό, απλά δεν το έχουν μετρήσει. Να θυμόμαστε ότι περίπου ένα στους τρεις ανθρώπους πάνω από τα 65 παρουσιάζουν κάποια μορφή αναπηρία. Έτσι. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, να η εργασία, ότι πάνω από τα 80 έχει εφταπλάσιο κίνδυνο για εμπλοκή σε ατύχημα. Έτσι, ιδίως αν συνεκτιμάς την απόσταση και τον χρόνο οδήγηση. Συνήθως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι δεν οδηγούν τόσο πολύ, γιατί κουράζονται ή οδηγούν κοντά στο σπίτι. Αυτοί έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αλλά όταν αναλύσαν τα στοιχεία, είδαν ότι αυτό δεν σχετιζόταν με το ότι ήταν μεγάλοι, αλλά αυτοί που προκαλούσαν τα ατυχήματα ήταν αυτοί που δεν είχαν καλή κατάσταση υγείας.
Εδώ δεν είναι για να τα διαβάσετε αυτά, απλά προσέξτε τα νούμερα. Οι συντάξεις που δίνονταν έτσι παλιά, προ-κρίσης, βλέπετε 160.000 πέραν στην Ελλάδα, 320.000 στην Ελλάδα, ενώ έπρεπε να είναι οι μισές. Δείτε εδώ πέρα, υπάρχουν νομοί ολόκληροι που οι αναπηρικές συντάξεις είναι οι μισές συντάξεις στους νομούς. Έτσι, Κρήτη, εδώ γίνεται χαμός. Έτσι, απλά είναι για να σας δείξω πόσο. Εδώ πέρα, δείτε εδώ, σύνολο κριθέντων για αναπηρικές συντάξεις 43.000. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν σοβαρές αναπηρικές, δηλαδή που παίρνουν λεφτά γι' αυτό, έτσι, που παίρνανε χρήμα, που αποδεδειγμένα δηλαδή είχαν κάποια αναπηρία. Δείτε εδώ πόσοι είχαν εξιτήρια από κλινικές για σοβαρά νοσήματα. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά νοσήματα. Δείτε εδώ μεγάλα νούμερα. Η ισχεμική καρδιοπάθεια είναι αυτοί που έχουν περάσει έμφραγμα ή έχουν κάποια σοβαρή, δηλαδή κάποιο βουλωμένο αγγείο με σοβαρές επιπτώσεις, 27.000. Αρθροπάθειες σοβαρές, 14.000 εξιτήρια είναι αυτά. Ψυχώσεις, 11.000. Γιατί σας τα έδειξα αυτά? Γιατί όλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν περάσει από ιατρικό έλεγχο, έτσι, και αν είχαν δίπλωμα. Έτσι, αυτοί θα έπρεπε μετά τη διαπίστωση της νόσου έτσι να έχουν περάσει από έλεγχο. Οι επιτροπές μας όταν λειτουργούσαν και ευτυχώς τώρα εδώ και κάποιους μήνες έχουν ξεκινήσει πάλι και θα δούμε τι είναι οι δευτεροβάθμιες. Καλά, εσείς πρέπει να το ξέρετε βέβαια. Οι δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές εξέταζαν ελάχιστες δεκάδες από αυτούς. Ενώ οι εξετάσεις αυτοί που έπρεπε να περνάνε από επανέλεγχο έπρεπε να είναι, είδατε, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Όλοι αυτοί έπρεπε να περνάνε από έλεγχο από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές. Απλά να σας πω ποια ήταν η πραγματικότητα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που ακυρώθηκαν αυτές οι δευτεροβάθμιες επιτροπές, πήγαινε στον ένα γιατρό, δεν σου υπέγραψε, σου λέει δεν είσαι ικανός. Έψαχνες μέχρι να βρεις ένα γιατρό που ή θα του ξέφευγες ή θα τον πλήρωνες και θα σου δίνε το χαρτί. Έτσι, δεν υπήρχε κάποιο ανώτερο όργανο, δηλαδή όπως ήταν παλιά και ξανά έγιναν οι δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές. Όχι ότι εκεί τα πράγματα είναι τέλεια, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο σοβαρά, γιατί ξέρουν οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι, έτσι, και ξέρουν ότι παίζουν με ζωές. Δείτε εδώ και συγκρατήστε εδώ το πανεπιστήμιο. Είναι το Πανεπιστήμιο Μόνας στην Αυστραλία με το κέντρο ατυχημάτων. Αυτό έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες. Θα σας τα δείξω και στο τέλος, δηλαδή αν θέλει κάποιος διευθύνσει, αλλά κρατήστε το. Αυτό έχουν πάρει ό,τι μελέτη υπάρχει για παθήσεις και οδήγηση. Έχουν φοβερούς πίνακες, φοβερές αναλύσεις. Έχουν πιάσει όλες τις μελέτες και τις έχουν αναλύσει. Και τι βρήκανε? Εδώ έχουν συγκεντρωμένα τα ατυχήματα που είναι, τις παθήσεις που συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο για ατύχημα. Έτσι. Και δείτε ποια είναι ανάλογα με τα αστεράκια. Εδώ, όσο περισσότερα αστεράκια βλέπετε, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Ποια είναι τα πιο σοβαρά? Έτσι, βλέπετε εδώ η μεγαλύτερη οδηγή. Αλλά προσέξτε. Και η μικρότερη οδηγή, δηλαδή η οδηγή κάτω των 20, είναι κατηγορία που εξισώνεται με αυτούς πάνω από 80. Οπότε, αν πούμε συνολικά, όποιος περνάει, ας πούμε, τα 80, πρέπει να σταματάει να οδηγεί, πρέπει να πούμε το ίδιο για τους κάτω των 20. Δηλαδή, δεν πρέπει να βγάζουν δίπλωμα μέχρι να πάνε στα 21 και δεν ξέρω εγώ πότε μειώνεται η στατιστική πιθανότητα. Για κάθε τι λοιπόν που λέμε, πρέπει να το σκεφτόμαστε καλά. Ποιος άλλος είναι ο κίνδυνος? Κοιτάξτε, sleep apnea. Είναι η άπνοια στον ύπνο. Άνθρωποι έχουν πρόβλημα αναπνοής και έχουμε πολύ έντονη πνηλία. Ποια άλλα είναι με τρία? Η επιληψία. Έτσι. Καλά, η κατάχρηση με το αλκοόλ. Η άνοια είναι αρκετά σοβαρή. Έτσι, η σκλήρυνση κατά πλάκας και διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές. Και από τα, δεν το έχει σημειωμένο εδώ, αλλά το αναλύουν μέσα, είναι και ο καταράκτης είναι από τα πιο σημαντικά. Όλα αυτά λοιπόν. Αυτές είναι οι σοβαρότερες παθήσεις που επηρεάζουν την οδήγηση και έχουν σχετιστεί με ατυχήματα. Να δούμε ποια είναι οι παθήσεις αυτές, τι χαρακτηριστικό έχουν, γιατί τις λέμε, δηλαδή ποια είναι η λογική από πίσω. Η πάθηση έτσι προκαλεί μείωση στην ικανότητα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να αντιληφθείς. Αν δεν βλέπεις, πώς θα αντιληφθείς το κίνδυνο μπροστά σου, αν δεν ακούς το ίδιο πράγμα. Μπορεί να έχεις μειωμένη ικανότητα επεξεργασίας στον εγκέφαλο, από παθήσεις δηλαδή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όταν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί, δεν αντιδράς καλά. Και επίσης μπορεί να έχεις πρόβλημα μυοσκελετικό, να σου λείπει ένα πόδι, να έχεις ένα σοβαρό τραυματισμό, όπου δεν μπορεί να κινήσεις το μέλλον, μπορεί να πατήσεις το φρένο καλά. Επομένως, το ένα κεφάλαιο είναι η μείωση των ικανοτήτων. Το άλλο είναι να έχεις μια πάθηση όπως είναι ο διαβήτης, που δεν μπορεί να ρυθμιστεί καλά. Μπορεί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, να κάνεις υπογλυκαιμίες, να λιποθυμάς, να μην νιώθεις καλά, να ζαλίζεσαι. Έτσι, αυτός είναι άλλος τύπος.
Ένας άλλος τύπος είναι νοσήματα που κάνουν κρίσεις, όπως είναι η επιληψία, αριθμία, επιληψία, δηλαδή εκεί που οδηγείς να κάνεις κρίση. Να ξέρετε ότι η επιληψία είναι επίσης από τα σοβαρότερα για τα οποία μπορεί να χάσεις το δίπλωμά σου. Να κάνεις κρίση επιληψίας, αριθμία όπως είπαμε από την καρδιά, εκεί που χτυπάει η καρδιά σου κανονικά, ξαφνικά κάνει μια αριθμία, χάνεις αισθήσεις σου. Το άσθμα επίσης, έτσι. Επίσης, ποιες παθήσεις είναι επικίνδυνες? Είναι αυτές που θέλουν πολύ συχνές θεραπευτικές παρεμβάσεις, δηλαδή να ρυθμίζεις τα φάρμακα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τέτοιος είναι ο διαβήτης, έτσι, επιληψία. Μετράς επίπεδα στο φάρμακο, δεν σου κάνει, κάνει ο άλλος επιληψία. Του ανεβάζεις το φάρμακο, σου κάνει υπνηλία. Καταλάβω, ούτε με την κρίση μπορεί να οδηγεί ο άλλος, ούτε με την υπνηλία μπορεί. Είναι πολύ δύσκολη στη ρύθμιση. Επίσης, σημαντικές είναι οι παθήσεις που επιδρούν στον ψυχισμό, δηλαδή οι ψυχιατρικές παθήσεις. Να έχει ο άλλος σχιζοφρένεια, να έχει βαριά κατάθλιψη. Είδατε εδώ οι πιλότοι που ρίξαν τα αεροπλάνα έτσι και σκοτώθηκαν μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όλο να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο για να αυτοκτονήσει ή να είναι επηρεασμένος από τα φάρμακα που παίρνει για την πάθησή του. Και επίσης, τα προσωπικά και οικονομικά προβλήματα είναι ένα σημαντικό θέμα. Έτσι, και επίσης, δύσκολες είναι και επικίνδυνες παθήσεις που θεραπεύονται με ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων. Όπως είναι φάρμακα που επιδρούν στον ψυχισμό. Γιατί αυτό δηλαδή που να σου φτιάξουν τη διάθεση, στη σχιζοφρένεια να καταστήλουν αυτά που ακούνε και βλέπουν. Οπότε, αυτά όπως είναι οι βενζοδιαζεπίνες, αυτά είναι τα υπνοτικά. Έτσι, ο άλλος είναι διαγερτικός το βράδυ, παίρνει ένα υπνοτικό και μπορεί να σηκωθεί να οδηγήσει. Το πρωί νομίζει, ας πούμε, ότι θα έχει περάσει η δράση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά και άλλα φάρμακα, όπως είναι τα αντισταμινικά, έχεις μια αλλεργία, παίρνεις το αντισταμινικό, νιστάζεις, κοιμάσαι στο τιμόνι, τρακάρεις. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Οι παθήσεις, δηλαδή, είναι κυρίως αυτές. Και σε κατηγορίες είναι, ας πούμε, τα κύρια προβλήματα είναι οφθαλμολογικά, έτσι, νευρολογικά, προβλήματα όπως είναι τα εγκεφαλικά, έτσι, και ήδη τα είπαμε. Ψυχιατρικά, γενικά ορθοπαιδικά, καρδιαγγειακά, παθολογικά και ορυλά, βαρικοία και ήλικος. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι παράγοντας κινδύνου για ατυχήματα είναι τα φάρμακα. Είτε είναι φάρμακα που παίρνει ο άλλος, ξέρω, ναρκωτικά και τέτοια, είναι φάρμακα που παίρνει για να ρυθμίσει μια πάθηση. Ο άλλος μπορεί να παίρνει το υπνοτικό για να φτιαχτεί, ο άλλος το παίρνει γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έτσι. Οπότε, συνήθως, τα φάρμακα, προσέξτε, ευθύνονται, σύμφωνα με εργασία της ΑΝΤΑ-ΤΣΕ στοιχεία που μου έχει δώσει ο καθηγητής μου, ο κ. Παδόπουλος, το 25% των ατυχημάτων σχετίζεται με κάποιο φάρμακο. Δεν σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός παράγοντας, αλλά ένα στα τέσσερα ατυχήματα σχετίζεται με φάρμακο. Είναι τεράστιο το ποσοστό και ίσο με αυτό το αλκοόλ. Και γιατί τα φάρμακα τι μπορεί να σου προκαλέσουν? Προσέξτε, όχι μόνο τα φάρμακα τα γνωστά, αλλά και ένα σε πολλούς ανθρώπους των τεπών κάνει ζαλάδα. Και εμένα μου το έχει κάνει. Έτσι, είναι παρενέργειες φαρμάκων. Μπορεί να προκαλέσει λοιπόν ζάλι ήλιγκο, να βλέπεις διπλά, να κάνει βουητό στα αυτιά, ψυχική διαταραχή, να σου κάνει μια ανησυχία, έτσι, νευρικότητα και άγχος, παρεστήσεις. Παρεστήσεις σημαίνει άλλο να βλέπεις, άλλο να είναι μπροστά σου, ας πούμε, μια σκιά και εσύ να το βλέπεις ανάλογο που τρέχει. Αυτά είναι παρεστήσεις. Ή μπορεί να έχεις μουδιάσματα. Έτσι, επιληπτικές κρίσεις, υπνηλία, διαταραχές στον ύπνο, που σημαίνει δεν κοιμάσαι καλά, άρα νιστάζεις όλη την υπόλοιπη ημέρα, ή αστάθεια, να παραπατάς. Φανταστείτε τώρα να είσαι πάνω σε μηχανή για να σου συμβεί αυτό. Εδώ πέρα είναι, θα σας δείξω, εδώ, αν θα τα έχετε βέβαια στη διάθεσή σας την ομιλία, εδώ είναι οι νόμοι που με βάση την ελληνική πολιτεία, είναι με βάση αυτό χορηγούνται ή καταργούνται τα διπλώματα, έτσι. Εδώ σας φέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η παχυσαρκία, κακοήθηση παχυσαρκία σημαίνει πολύ μεγάλη παχυσαρκία, έτσι εξισμασμένη, που είναι αρκετά συχνή πλέον στον πληθυσμό. Στην Αμερική είναι κανόνας, έτσι σε εμάς εδώ όλο και ανεβαίνει. Μπορεί να φτάνει και, 5, και πάνω από 5% του πληθυσμού. Ας σκεφτείτε ότι ένας στους τρεις Έλληνες είναι παχύσαρκος. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς έχει κακοήθη παχυσαρκία. Με βάση τον νόμο, κανονικά, λοιπόν, η ομάδα 1 είναι οι ερασιτέχνες οδηγοί αριστερά. Τα ερασιτεχνικά διπλώματα και η ομάδα 2 είναι οι επαγγελματίες. Έτσι είναι ο νόμος όλος φτιαγμένος και σου έχει όλες τις παθήσεις. Τώρα, εγώ σας έβαλα απλά ένα παράδειγμα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εδώ σου λέει έτσι ότι αν είναι σοβαρή η παχυσαρκία, προσέξτε, μόνο για παχυσαρκία μιλάει. Τίποτα άλλο να μην έχεις. Μόνο να είσαι παχύσαρκος. Αν είναι σοβαρό και σου επηρεάζει την κυκλοφορία και την αναπνοή, έτσι δεν πρέπει να οδηγείς. Σου αφαιρούν το δίπλωμα. Και έχει όρους υπό τους οποίους μπορείς να πάρεις την άδεια και να ανανεωθείς σε 3 χρόνια. Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και για τους ερασιτέχνες. Εδώ είναι άλλες παθήσεις. Για την άνοια που είναι τόσο σοβαρή, στο εξωτερικό έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα. Γιατί ξέρετε, εκεί δίνουν οδηγίες στους γιατρούς τους. Σου λέει, δηλαδή, πρέπει να εξετάσεις
υπάρχουν τεστ που πρέπει να κάνεις, συγκεκριμένες δοκιμασίες, να μετρήσεις πράγματα, να εξετάσεις πράγματα, να ρωτήσεις πράγματα. Θα δούμε παρακάτω κάποια. Όχι για να γίνουμε γιατροί, αλλά να δούμε για πόσο σημαντικό είναι και εδώ. Αυτό είναι ό,τι λέει ο νόμος στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι τις επαφές του κεντρικού νευρικού σύστηματος, αν επηρεάζουν πολύ την οδήγηση, του παίρνεις το δίπλωμα. Αν κρίνεις ότι μπορεί να οδηγήσει, το δίνεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η νομοθεσία το αφήνει καθαρά στα χέρια του γιατρού. Ο οποίος γιατρός όμως δεν είναι εκπαιδευμένος να κρίνει αν ο άλλος είναι ικανός να οδηγήσει ή όχι. Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Και εδώ είναι ο ζαχαρώτης διαβήτης. Σας είπα, το ζάχαρο ρυθμίζεται δύσκολα και έχει, ας πούμε, όταν έχεις, το ζάχαρο μπορεί να σου επηρεάσει τα μάτια να μην βλέπεις, μπορεί να σου επηρεάσει τα νεφρά, μπορεί να σου επηρεάσει την καρδιά να πάθεις έμφραγμα. Έτσι. Εσύ, αν έχεις ζάχαρο, μπορεί να μην έχεις τίποτα από αυτά και να είσαι άριστα ρυθμισμένος, μπορεί να έχεις πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάλι είναι στο χέρι του γιατρού, αυτά λένε εδώ. Αν αριστερά, αν είσαι εραστέχνης οδηγός, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Δεξιά στον επαγγελματία, πότε μπορείς να κρατήσεις το δίπλωμά σου σε μια πολύ δύσκολη πάθηση για να ρυθμιστεί. Εδώ είναι οι δευτεροβάθμιες επιτροπές, οι οποίες επανεργοποιούνται, έτσι. Έτσι τουλάχιστον έχω ακούσει, δεν το έχω δει στην πράξη, αλλά φαντάζομαι ότι θα δουλέψουν πάλι. Ποιους κρίνουν, όσους κρίνηθηκαν ανίκανοι από πρωτοβάθμιες επιτροπές. Πρωτοβάθμια επιτροπή είναι ο απλός γιατρός που πας για να πάρεις το δίπλωμα. Σου λέει, εγώ δεν στο δίνω, πήγαινε στη δευτεροβάθμια επιτροπή. Εκτός, σας είπα, και κάνει την τρίπλα, έτσι, και πάει σε άλλο γιατρό και με άλλο τρόπο καταφέρει και πάρει το χαρτί. Νέους υποψήφιους μεγάλης ηλικίας. Όσοι είχαν απολυτήριο Ι2, Ι5, κοφούς, όσοι πήραν αρχικά δίπλωμα για κάποιους λόγους από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή, όσοι παραπέμπουν οι τροχονόμοι, έτσι, που μπορεί, σε σταματάει στο φανάρι, σου λέει κάνεις επικίνδυνα πράγματα, σου παίρνω το δίπλωμα, πήγαινε εκεί να σε εξετάσουν αν είσαι καλά να οδηγείς, αυτούς που έχουν δυσλεξία και οδηγούς με προβλήματα κινητικά, ορθοπαιδικά, νευρολογικά και ακροτηριασμούς. Αυτοί εδώ, όταν έχεις κάποιο σοβαρό ακροτηριασμό, έτσι έχεις ένα ατύχημα, πέφτεις, δεν σημαίνει ότι μπορείς να οδηγήσεις, αλλά πρέπει να περάσεις από δευτεροβάθμια ιατρική επιτροπή συγκεκριμένου τύπου, που είναι ο ηνίαοχος. Αυτό είναι το κέντρο αξιολόγηση ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης. Είναι στο Ίδρυμα Αναπήρων, έτσι, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Αυτοί ελέγχουν τι αναπηρία έχεις, σου προτείνουν. Για λίγο ησυχία. Πόσοι από εσάς εκπαιδεύετε αναπήρους? Μόνο. Έχουμε ακούσει. Όχι, να έχετε ακούσει. Γιατί αυτοί τι κάνουν, αυτοί δεν εκπαιδεύουν. Αυτοί σου λένε, θα βάλεις, ξέρω εγώ, εσύ. Αν... Έτσι, μπράβο. Αυτοί σου λένε τι αναπηρία έχεις, τι προσαρμογή πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να εκπαιδευτείς. Μου κάνει εντύπωση που είστε τόσοι λίγοι που εκπαιδεύετε αναπήρους. Αλλά έτσι δουλεύει το σύστημα. Τα αντίστοιχα είναι από το εξωτερικό. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Όταν έχετε, λοιπόν. Έτσι, ναι, όσοι έχετε θέμα τέτοιο, στέλνετε εκεί, στον ηνίοχο και μπορείτε να τους συμβουλευτείτε κιόλας. Δεν μπορεί να δυνατάει κάποιος σε άλλους γιατρούς. Να? Σε άλλους γιατρούς. Όχι, άμα έχει αναπηρία, μόνο από αυτούς μπορεί να περάσει, γιατί αυτοί θα εκτιμήσουν. Προσέξτε, τι προσαρμογή πρέπει να κάνει στο αυτοκίνητο και πάνε και το ελέγχουν με το αυτοκίνητο. Πας εκεί δηλαδή και παίρνεις από αυτούς την άδεια. Δεν υπάρχει άλλη επιτροπή. Για όλη την Ελλάδα δίνει εξέταση εκεί μόνο. Το λέει η νομοθεσία. Βέβαια. Αυτό είναι, ναι. Είμαστε σίγουρος. Ναι. Ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα? Αυτά τα περάω σύντομα γιατί ανέλησε ο κύριος Παδόπουλος. Δεν εφαρμόζουμε τα βασικά. Έτσι, έχουμε ελλείψεις στην νομοθεσία, αλλά κυρίως ελλείψεις στην εφαρμογή. Δεν έχουμε παράδοση και έχουμε κακή νοοτροπία. Τα περνάω για να μην απογοητευόμαστε. Έτσι, λοιπόν, οι οδηγοί στη χώρα μας δεν προσέρχονται οικειοθελώς για να ελέγξουν αν είναι ικανοί. Μάλιστα, όχι μόνο δεν είναι οικειοθελώς, αλλά προσπαθούν να τα πάνε στον γιατρό να κρύψουν και προβλήματα. Και δεν, το άλλο ποιο είναι, ότι δεν έχουμε στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενώ κανονικά τα δεδομένα υπάρχει πλατφόρμα στο Υπουργείο, έτσι που έπρεπε να συγκεντρώνονται τα στοιχεία και να τα επεξεργάζονται. Αυτά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να τα επεξεργαστούμε. Και υπάρχει και αρχείο, από το ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Μεταφορών από τα νοσοκομεία, το οποίο κανένας δεν το ελέγχει. Όλες αυτά τα εκατοντάδες τα εξιτήρια, αυτά πρέπει να φεύγουν μηνύματα κατευθείαν με το mail. Δηλαδή να πατάς ένα check και να φεύγουν ότι περάστε από τη δευτεροβάθμια επιτροπή να ελεγχθείτε, γιατί το πρόβλημα υγείας που έχετε είναι σοβαρό και πρέπει να ελέγξουμε τι κάνετε. Έτσι. Αυτά δεν γίνονται φυσικά στη χώρα μας. Δείτε εδώ στο εξωτερικό τι γίνεται. Είσαι υποχρεωμένος, εφόσον έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, να πας να το δηλώσεις μόνος σου. Αν δεν το δηλώσεις και μπλακείς σε ατύχημα, δεν σε καλύπτει η ασφάλειά σου. Έχεις τελειώσει. Έτσι. Και έχεις και ποινικές, δεν είναι μόνο θα τα πληρώσεις, έχεις και ποινικές ευθύνες.
Δηλαδή μπορεί να βρεθείς και φυλακή από αυτό. Ο τσακωμός που γίνεται στο εξωτερικό είναι ότι όταν δεν πάει να το δηλώσει ο ασθενής και ο γιατρός το καταλάβει, γιατί και στο εξωτερικό τι κάνει ο άλλος. Μπορεί να μην πάει στο γιατρό. Μπορεί να φοβηθεί, σου λέει, αν πάω θα μου πάρει το δίπλωμα. Οπότε δεν πάει. Αν όμως ο γιατρός σε καταλάβει, έτσι είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να το δηλώσει ο γιατρός. Γιατί θα έχει αυτός μετά, αν είσαι, γιατί στο γιατρό μπορεί να μην πηγαίνεις, ας πούμε στον οφθαλμίατρο, αλλά θα πας στο γενικό γιατρό και εκείνος κάτι θα ψηλιαστεί. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν αυτός να σε στείλει στον οφθαλμίατρο και αν δεν πας, να ενημερώσει την αρχή οδήγηση. Αυτοί είναι εκεί, έχουν προσωπικό που ασχολείται μόνο με αυτό. Και θα τα βρείτε όλα, σας τα έχω από κάτω σε βιβλία και υπηρεσίες και mail και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Οπότε εκεί δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο τσακωμός λοιπόν είναι τώρα για τους γιατρούς στο εξωτερικό, ποιος θα δηλώσει τον οδηγό που δεν είναι ικανός για οδήγηση. Ο νευρολόγος λέει: γιατί να τον χάσω εγώ από πελάτη να τσακωθώ εγώ μαζί του. Όχι, εσύ που είσαι οικογενειακός γιατρός. Ο οικογενειακός γιατρός, όχι εσύ ο νευρολόγος για αυτόν που έχει άνοια. Και υπάρχει ένα τέτοιο θέμα με ειδικά θέματα απορρίτου, γιατί μπορεί να φας μήνυση και από τον άλλον, γιατί ενημέρωσες. Αλλά εκεί μιλάμε τώρα πια για προηγμένες καταστάσεις και προηγμένα προβλήματα. Εμείς εδώ δεν γνωρίζουμε καν το πρόβλημα ακόμα, έτσι. Και τι γίνεται στο εξωτερικό, ένα άλλο που έχουν είναι ότι βγαίνουν περιορισμένα διπλώματα. Δηλαδή σου λέει ότι μπορείς να οδηγείς, ας πούμε έχεις πρόβλημα με καταράχτη, δεν μπορείς να οδηγείς από το σούρουπο και μετά. Οδηγείς μόνο όταν έχει φως. Και εδώ είναι. Ναι, υπάρχει, αλλά δεν πολύ δουλεύει το σύστημα εδώ πέρα. Δεν δίνονται πολλά τέτοια διπλώματα. Επίσης, ναι, υπάρχει, προβλέπεται από τον νόμο. Έτσι, ναι. Διπλώματα με αυτό. Λοιπόν, επίσης, πόση απόσταση μπορείς να οδηγείς, πόσες ώρες μπορείς να οδηγείς. Έτσι, τη διάρκεια οδήγησης, σε ποιους δρόμους μπορείς να οδηγείς, γιατί υπάρχουν, προσέξτε, και επαγγελματίες. Όχι ότι ο άλλος, για παράδειγμα, όταν έχει σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση, δεν μπορεί να είναι επαγγελματίας οδηγός, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις στο εξωτερικό, γιατί είναι πρωταρχικό αυτό που σας είπα. Εκεί έχει μεγάλη σημασία ο σεβασμός προς το πρόσωπο του οδηγού και την ανεξαρτησία του. Έτσι, η ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο άνθρωπος θα του πάρει το δίπλωμα, αν είναι στην Αυστραλία, δεν θα μπορεί να πάει καν στο γιατρό του να φτάσει, αν δεν έχει τρόπο να φτάσει εκεί. Θα απομονωθεί μέσα στο σπίτι, θα πάει στην κατάθλιψή του και θα αναγκαστεί, ας πούμε, μετά να πάει στο ίδρυμα, εφόσον δεν μπορεί να μετακινηθεί. Οπότε είναι πολύ προσεκτική στο από ποιους θα αφαιρέσουν τα διπλώματα. Ή ο άλλος έχει πρόβλημα επιβίωσης και τι σου λέει, επαγγελματίας δεν μπορείς να είσαι. Αλλά μέσα στο χωράφι σου μπορείς να χρησιμοποιείς το θηριώδες τρακτέρ, μέσα στο χωράφι σου όμως, χωρίς να βγεις στον δρόμο, για να μεταφέρεις το άχυρό σου και αυτά. Είναι πολύ προσεκτική, αλλά η άλλη λεπτομέρεια είναι ότι εκεί αυτά που γράφουν εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. Ενώ σε εμάς, αν του δώσεις ένα τέτοιο δίπλωμα, έτσι, ο άλλος δεν θα το τηρήσει και θα οδηγεί όποτε θέλει. Και σου λέει και ο άλλος, εντάξει, έχει το δίπλωμα, τώρα έκανε μια μικρή. Εκεί πέρα προσέχουν ακριβώς τι γράφει το δίπλωμα και το τηρούν. Είναι θέμα πάλι κουλτούρας και φυσικά τήρησης του νόμου και αν χρειάζεται και κλείσεων και τα λοιπά. Ποιος είναι ο ρόλος του γιατρού, είπαμε, δεν είναι θέμα να γίνουμε γιατροί, αλλά δείτε πώς πρέπει να δουλεύει ο γιατρός. Αυτά δεν γίνονται, έτσι, αλλά τι πρέπει να κάνει ο γιατρός. Ούτε στο εξωτερικό, μπορεί στη Γερμανία, ας πούμε, ο γιατρός μπορεί να έχει χρόνο 7 λεπτά, ας πούμε, να δει τον ασθενή. Δεν γίνονται όλα αυτά να τα κάνει, αλλά εκεί έχουν άλλες δικλείδες ασφαλείας. Σε εμάς εδώ δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, να πρέπει να πάρει ιστορικό αναλυτικό, τι φάρμακα παίρνει, αν έχει άλλες ασθένειες, το ιστορικό οδήγησης και ατυχήματα που έχουν συμβεί, να τον εξετάσει κλινικά από την κορφή μέχρι τα νύχια, να δει την κινητικότητά του, όλα αυτά που είπαμε, πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, μάτια, αυτιά, έτσι και να αξιολογήσει τη συνολική ικανότητα για ασφαλή οδήγηση. Και επίσης πρέπει να συμβουλεύει τον άρρωστο για τις συνέπειες που έχει η ασθένειά του, αλλά και τα φάρμακα. Όλο αυτό το πακέτο είναι για να υπογράψεις τον άλλον, είσαι ικανός, δεν είσαι ικανός να οδηγήσεις. Γιατί όπως σας είπα, τι μετράει στο εξωτερικό, όχι μόνο στο εξωτερικό, απλά εκεί μετράει επίσημα, έτσι, για όλους. Η ανεξαρτησία του ασθενούς, η αυτονομία του, η ποιότητα της ζωής του, να μην κλειστεί στον εαυτό του, δηλαδή να το αφαιρέσει το δίπλωμα, κοινωνικότητα, κοινωνική επανένταξη μετά από μια ασθένεια, έτσι, και η επαγγελματική αποκατάσταση των πασχόντων. Αλλά προσέξτε. Το κλειδί είναι με όρους ασφάλειας. Και αυτά γιατί τα λέμε, είπαμε, δεν είναι ο σκοπός να φέρουμε διπλώματα, αλλά πολλές φορές με απλές παρεμβάσεις μπορεί να παρατείνεις το άλλο την ικανότητα να οδηγεί. Δηλαδή, γυαλιά, ακουστικά, ασκείς ενδυνάμωση φυσικοθεραπείες, οξυγόνο, να έχει ο άλλος όλη τη νύχτα οξυγόνο και το πρωί να μπορεί να οδηγεί με καθαρό μυαλό. Η σωστή ρύθμιση του ζαχάρου, η διόρθωση του καταράκτη, μια απλή επέμβαση είναι.
έτσι και ανακούφιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Αυτά είναι μερικά απλά πράγματα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί υπολογίζεται ότι όταν του αφαιρέσει το αλουνού την άδεια και πολλοί από αυτούς οδηγούν χωρίς άδεια, τα ατυχήματα είναι 4 με 5 φορές πάνω. Αυτά είναι στατιστικά δεδομένα, όπως βλέπετε, έτσι. Και ποια είναι η λογική? Σας δείχνω δύο χαρακτηριστικά νοσήματα, η πνική άπνοια και άνοια, που είναι καμπανάκια για αφαίρεση του διπλώματος. Έτσι, η πνική άπνοια σημαίνει, είπαμε, ότι κοιμάσαι, ροχαλίζει, δεν παίρνει αρκετό οξυγόνο και το πρωί δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ, ξυπνά συνέχεια, ξυπνά, κοιμάσαι, ξυπνά συνέχεια. Οπότε το πρωί κοιμάσαι το τιμόνι. Η πνική άπνοια, λοιπόν, έχει συνέπειε στη λειτουργικότητά σου? Έχει. Και έχει κίνδυνο ατυχήματο, πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για ατύχημα. Έχουμε θεραπεία, ναι. Υπάρχει το CPAP, υπάρχει μάσκα που κοιμάσαι τη νύχτα, υπάρχει χειρουργείο, υπάρχει που σε φτιάχνει. Δηλαδή σου αποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Μπορείς να οδηγείς όταν τα κάνεις αυτά, ναι. Άνοια. Δηλαδή αυτή η έκπτωση που είπαμε του εγκεφάλου, λειτουργική έκπτωση, ναι. Κίνδυνος ατυχήματος, ναι, αρκετά μεγάλος. Αποτελεσματική θεραπεία, όχι. Και συνήθως επιδείνωση. Άρα οδήγηση, όχι στα προχωρημένα στάδια. Το ποιο είναι το προχωρημένο στάδιο, αυτό είναι θέμα απόφασης από τον γιατρό. Και έχουμε βοηθήματα και γιατρογιατρό και του ασθενεί. Προσέξτε για εσά, όταν βλέπετε και για εμά είναι αυτό, για του συγγενεί μα, είπαμε για του μαθητέ μα, ποια είναι τα συμπτώματα συναγερμού. Κούραση. Όταν ο άλλο είναι συνέχεια κουρασμένο. Αδυναμία. Έτσι. Ήλιγκο. Ήλιγκο σημαίνει να γυρίζουν τα πράγματα. Διπλοπία, να βλέπει διπλά. Δύσπνοια, να μπορεί να ανασάνει. Πόνος, κυρίως το θώρακα, αλλά και οποιοδήποτε άλλος πόνος αποσπά την προσοχή και μπορεί να έχει ατύχημα. Η δισκαμψία της άρθρωσης με αποτέλεσμα να μην μπορείς να αντιδράσεις. Η τρεμούλα. Λίγο ησυχία. Διαταραχές της μνήμης. Η σύγχυση. Έτσι, το να βλέπει τον άλλον να μην είναι τελείως καθαρό το μυαλό του, να είναι συγχυτικός λίγο. Και το έντονο άγχος. Επίσης οδηγεί προδιαθέτει ατύχημα. Αυτά εδώ είναι καμπανάκια. Εκεί πρέπει να ζητήσεις ιατρική βοήθεια. Δεν σημαίνει ότι πας να σου πάρουν το δίπλωμα. Κάτι δεν πάει. Αυτά εδώ είναι τα πρώτα που επηρεάζουν την οδήγηση και είναι σημαντικοί παράγοντες οι παθήσεις τους να προκαλέσουν ατύχημα. Άλλα συμπτώματα που είναι καμπανάκι. Αυτά δεν τους δίνουν πάρα πολύ σημασία. Αυτά είναι εδώ από τον Καναδικό Ιατρικό Σύλλογο. Προσέξτε, όταν κάποιος έχει πολλές παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, να μην βλέπει τα κόκκινα και παρολίγο να τυχεί, δεν τα βλέπει. Δεν είναι ότι τα περνάει συνειδητά, πολλές φορές μπορεί να μην τα βλέπει. Πολλές κλήσεις, έτσι και καταδίκες, να χάνει συχνά το δρόμο, να χρειάζεται συχνά να ρωτάει τους περαστικούς για γνωστές διαδρομές, μιλάμε τώρα. Να χρειάζεται συνοδηγό που τον προειδοποιεί για κινδύνους. Έτσι, μια γιαγιά έλεγε, της λέει μια νοσοκόμα μου που την ήξερε, της λέει: Πού πας, λέει, με τον παππού, δεν τον βλέπεις, πάει δεξιά-αριστερά. Α, της λέει: Του κάνω έτσι εγώ. Όταν του κάνω έτσι, σημαίνει ότι έχεις φύγει δεξιά, κάνω το τιμόνι αριστερά. Δεν μπορεί να οδηγήσει χωρίς τη γιαγιά δίπλα. Δεν είναι αστείο. Είναι σημερινό περιστατικό στο κέντρο υγείας. Και συχνά, λοιπόν, να δέχεται σχόλια από τους άλλους για την οδήγησή του. Να κάνει περισσότερα λάθη σε σχέση με το παρελθόν, να μην μπορεί να οδηγήσει νύχτα, προφανώς γιατί δεν βλέπει καλά, να είναι συνέχεια στην τσίτα, δηλαδή να οδηγεί, να είναι κολλημένο στο τιμόνι και να προσπαθεί το κάθε τι να το προσέξει και να τρομάζει όταν το προσπερνάνε. Αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο και χαρακτηριστικό. Προσέξτε πάρα πολύ. Περνάει ο άλλος και τρομάζει, δεν τον περίμενε, δεν τον είχε δει από τον καθρέφτη, δεν είχε το νου του. Έτσι, και αυτό φυσικά να γίνεται συχνά. Να παρουσιάζει κενά μνήμης και να μην μπορεί να προσανατολιστεί σε διασταυρώσεις, έτσι και εξόδους και εισόδους λεωφόρων. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν λύσεις, έτσι, όταν δεν μιλάμε για οριστική αφαίρεση του διπλώματος, ποια είναι η τεχνική εκεί? Του συστήνεις να οδηγεί αργά, πιο μικρές ταχύτητες, να χρησιμοποιεί γνωστές διαδρομές, να μην οδηγεί νύχτα, να μην χρησιμοποιεί ραδιόφωνο. Είπατε πριν να συζητάνε τον άλλον. Και το ραδιόφωνο είναι απόσπαση προσοχής. Η ομιλία με τον άλλον είναι απόσπαση προσοχής. Αν τσακώνεσαι με τον άλλον, είναι απόσπαση προσοχής. Έτσι, λοιπόν, να αποφεύγει τις δύσκολες διασταυρώσεις, να αποφεύγει αυτό που λέγαμε τους επιβάτες. Τους επιβάτες που τον αποσπούν, να ξανακάνει μαθήματα οδήγησης, να αποφεύγει τους πολυσύχνα στους δρόμους και τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να μην οδηγεί όταν έχουν πολλά αυτοκίνητα, έτσι. Αποφύγει και το συνωστισμό. Εδώ είναι ο τρόπος που ένας γιατρός, και τελειώνουμε με αυτό, πώς να του πείτε ότι δεν μπορεί πλέον να οδηγεί. Έτσι, αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι και είναι
προσέξτε το, είναι δύο διαφάνειες, αλλά είναι οι πιο σημαντικές και με αυτές κλείνουμε. Πρέπει να το εξηγήσεις από νωρίς ο γιατρός ότι ποιες είναι οι επιπτώσεις της νόσου του. Δηλαδή πρέπει να τον έχεις προετοιμάσει λιγάκι. Γιατί αυτός μπορεί να οδηγεί και ένα και δύο χρόνια ακόμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να τα περιμένει όλα. Να συζητείτε λοιπόν τα θέματα όσο ασθενής μπορεί να συνεργάζεται, όταν πια τα έχει χάσει και πρέπει απλά να το ανακοινώσει ότι χάνει το δίπλωμα. Να είναι σε άνετο και ήσυχο περιβάλλον, πάντα παρουσία κάποιου ατόμου δικού του. Έτσι, αυτές είναι οδηγίες επίσημες προς τους γιατρούς από ιατρικούς συλλόγους του εξωτερικού. Φυσικά να δείχνεις το ενδιαφέρον σου και τους κινδύνους από τη συνέχιση της οδήγησης. Η ισορροπία είναι, είπαμε, η ανεξαρτησία του αρρώστου αλλά και το κοινό καλό. Να χρησιμοποιείς αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή να το αποδείξεις ότι έχεις τόσα ατυχήματα, έχεις κλήσεις, κινδυνεύει η ζωή σου. Εάν ο ασθενής σου λέει, τι καλά, μέχρι τώρα οδηγούσα καλά, τότε τι θα του πεις, έχουν μέχρι και τις ατάκες που χρησιμοποιείς. Ένα νόσημα μπορεί να επηρεάσει ακόμα και ένα πολύ καλό οδηγό. Και αν επιμένει για τις δεξιότητες του στο παρελθόν, μπορεί να του πεις ότι τα πράγματα αλλάζουν, ας μην κολλάμε στο παρελθόν, να συζητήσουμε για το παρόν. Βλέπετε πώς ξεφεύγεται. Και πάντα τον ρωτάμε για τα συναισθήματά του, γιατί αυτό τον μαλακώνει και σου εξηγεί και τις σκέψεις του. Τι φοβάται αυτός, έτσι όταν θα χάσει το δίπλωμα. Και δεν διαπραγματευόμαστε τις θέσεις και τις συμβουλές μας όταν είναι κάτι οριστικό. Εκεί πέρα δεν μπαίνουμε σε παζάρια. Δεν επιμένουμε ποτέ γιατί μπορεί να εκνευριστεί και πίσω από αυτό συνήθως κρύβεται η απώλεια της αυτοεκτίμησης. Αν πάσχει από άνοια, ένα κόλπο είναι να του πούμε ότι τα προβλήματά σου προέρχονται από κάτι άλλο, δηλαδή διαταραχές όρασης, ας πούμε. Δεν το ρίχνουμε εμείς ότι δεν δουλεύει το μυαλό σου. Τα μάτια σου δεν σου επιτρέπουν να οδηγείς. Έτσι και έχουμε άλλες. Και ποιες είναι οι λύσεις για να μην μπορούν να οδηγούν, γιατί πολλοί συνεχίζουν και οδηγούν. Δεν έχουν συνέστηση. Ενώ όλοι οι συγγενείς λένε να μην οδηγεί, τι κάνουνε. Παίρνουν τα κλειδιά και οδηγούν. Οπότε ένα κόλπο είναι να κρύψεις τα κλειδιά, να αλλάξεις κλειδαριές στο αυτοκινήτου, να αποσυνδέσεις μπαταρία, να παρκάρεις το αυτοκίνητο μακριά να μπορεί να το βρει ή να πουλήσεις το όχημα. Και φυσικά προτείνεις εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, τον ρωτάς τι κατάλαβε, εντάξει, κάνεις και άλλα ραντεβού, έτσι και όλα φυσικά τα καταγράφεις. Λοιπόν, εμείς με τον κύριο Παδόπουλο και την Επιτροπή είχαμε κάνει αρκετές φορές προτάσεις, έτσι γραπτές, όπως σας είπε η κατάληξη δυστυχώς ήταν αυτή που σας είπε. Έχουμε μιλήσει να ενημερώνονται το Υπουργείο μέσω του εξιτηρίου του ασθενούς, να ενημερωθούν και οι γιατροί και οι σχολές οδήγησης και οι τροχαία, όπως βλέπετε αυτά έχουν γίνει. Προτάσεις είναι, όχι ότι γίνονται. Και εδώ είναι, κλείνοντας, είναι οι τρεις από τους κυριότερους οδηγούς, εδώ είναι οι εταιρείες, τα έχω και παρακάτω, είναι από την Αυστραλία, ο Strode, έτσι, εδώ είναι ο κανονισμός από την Αγγλία, και εδώ είναι το μόνο university που έχει όλες τις μελέτες αυτές που μπορείτε να βρείτε που σας είπα, είναι μέσα σε 300 σελίδες, έχουν αναλύσει όλες τις μελέτες των τελευταίων 20 χρόνων. Εδώ πάλι είναι η διευθύνηση, απλά σας τα δείχνω να ξέρετε τι έχετε να βρείτε. Εντάξει, και εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ.